Ακόμη ένα περιστατικό, αυτή τη φορά στοιχείο, κυρίες και κύριοι, υπογραμμίζει το σοβαρό πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού στο ΕΚΑΒ, που οδηγεί σε τραγικές συνέπειες, όπως έχει αποδειχτεί με τον πλέον δραματικό τρόπο τις τελευταίες ημέρες με τους θανάτους των δύο γυναικών στην ΚΟ και στη Νέα Μάκρη. Ο Θοδωρής Πηλιώτης θα μας πει τι συνέβη με δημοτικό σύμβουλο που χρειάστηκε ασθενοφόρο, αλλά δεν υπήρχε διαθέσιμο. Ευτυχώς ο άνθρωπος είναι καλά, Θοδωρή. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, να ξεκινήσουμε από αυτό ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης Μάρκος Κούφαλος, είναι καλά στην υγεία του. Την ύπαρξη αυτή του ενός μόνο ασθενοφόρου στο ΕΚΑΒ Χίου κατά την απογευματινή και βραδινή βάρδια τη διαπίστωσαν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Λοιπόν, από χθες το βράδυ, περί τις 11 η ώρα, και ενώ ήταν σε εξέλιξη το Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα τη λειψιδρία, ο κύριος Κούφαλος ένιωσε αδυναμία την ώρα που έκανε τοποθέτηση. Του προσφέρθηκαν πρώτες βοήθειες από περιφάμενο γιατρό και το μετέφεραν με υγιό ταχύ στο νοσοκομείο, αφού το ένα ασθενοφόρο βάρδιας βρισκόταν για άλλο επεισόδιο, όπως σας είπαν, στην Νότια Χίο, στο χωριό Πυργή. Και ήδη είχε και άλλο περιστατικό να παραλάβει από το Θολό Ποτάμι, δύο χωριά της Νότιας Χίου. Ο Μάρκος Σκούβαλος, ο Δημοτικός Σύμβουλος, τις 3 η ώρα το πρωί πήγε σπίτι του, αφού κρίθηκε ότι δεν υπήρχε λόγος δασυλίας. Να σημειώσουμε ότι από το ΕΚΑΒ ζητούν τουλάχιστον 10 άτομα, έτσι ώστε να υπάρχουν δύο ασθενοφόρα αναβάρδια για όλο το νησί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.